πάμε να δούμε χτύπημα χταποδιού. Από επαγγελματίες έχουν βάρκα εκεί. Αυτή. Τα δένουνε με ένα σκηνάκι. Α, είχε σήμερα και καλά, ε. Είχε λέω και καλά σήμερα. Εκείνο πρέπει να είναι 4 κιλά, ε. Όχι μόνο 4. Όχι. Εκείνο κύριε, δεξιά. Όχι. 3. Ούτε 2. Έχει κι άλλο. Ναι. Έχει κι άλλο τώρα. Ναι, αυτό 2. Ε. 2, ρε. Να πάω, ρε. Έπιασε την πέτρα, ε. Ωραία, εκεί, τα χτυπά εδώ, ρε, τα εδώ. Εδώ, εδώ, πάρε την πετονιά. Για τα νερά, ρε, για τα νερά, ρε. Εδώ, μετά πέφτει. Πάρε την. Κάθε μέρα έχει. Όχι. Όχι. Να, θα είναι κάθε μέρα. Ναι, αλλά κάθε μέρα σε βλέπω και χτυπάς. Όχι, είναι κάθε μέρα. Κάθε δεύτερη ή τρίτη. Υποκλείεται κάθε μέρα. Okay. Τέλος πάντων, το μεροκάματο να βγαίνει και τα έξοδα που κάνετε. Εδώ με εκείνη την βαρκούλα που είναι εκεί έχουν κάτι κιούπια εκεί στο πέλαγος, πολύ βαθιά. Μέσα βαθιά κιούπια. Ναι, κιούπια. Αυτή είναι η βάρκα των φίλων ψαράδων. Εκεί που χτυπάνε τα χταποδιά, έχουν κιούπια εκεί στο βάθος. Σε κανένα μίλι μέσα. Και βγάζουν το μεροκάματο. Είναι... τους ξέρει η δυτική του Πάτρα, τους ξέρει όλους. Αυτό το αφερινόδευτο τι ρόλο παίζει, παιδιά. Αυτό πάει μέχρι εκεί και κλείνει το βράχο. Ό,τι λαβράκια και ψάρια κυκλοφορούν, ας πούμε, σε αυτό το σημείο εδώ που πέφτουν κάτω τα ζουνιά από το χτύπημα των χταποδιών, θα τα κλείσουν μετά και θα τα βγάλουν έξω στο παλιό σύστημα. Τώρα δεν ξέρω. Αν αυτό είναι σωστό, αλλά είναι ένα άνοιγμα εκεί, κάπου 300 τετραγωνικά, δεν είναι πιο πολλά. Δεν το βάζουν, το βάζουν δηλαδή μόνο όταν χτυπάνε τα χταπόδια, όπως μου είπε, κάθε δεύτερη μέρα. Εγώ πολλές φορές τους βλέπω και κάθε μέρα. Εδώ λοιπόν είδαμε να και τώρα τα γουλίζει, αν προσέχετε εκεί μετά το χτύπημα τα γουλίζει για να σπρίσουμε.
Λοιπόν, εδώ φίλοι μου σας αφήνω, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ψαράκια τώρα είναι λίγο δύσκολα αυτή την εποχή, σιγά σιγά να ζεστάνει ο καιρός. Τώρα μόνο τηγανιές πιάνουμε. Οι φίλοι μου είναι κάτω εκεί. Αραιά και προσοχή. Φιλαράκι μου καλό, όμορφο.